Πάμε όμως και να τον ευχαριστήσω για την κατανόηση και για την υπομονή, γιατί μας παρακολουθεί ώρα, το ραντεβού μας ήταν ένα 20 λεπτό πριν. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Γεια σας κύριε Τεμπονέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι βιώνουμε άλλη μια δύσκολη ημέρα. Και εκφράζω βεβαίως τη συμπαράστασή μου, την αλληλεγγύη μου και καλώ βεβαίως και την πολιτεία να στέρξει άμεσα προς την προστασία βεβαίως των πολιτών. Σας ευχαριστούμε για τις ευχές και για τις προτροπές προς την πολιτεία. Θα τα πούμε και αυτά, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πια που έκλεισε αυτός ο κύκλος, αυτή η διαδρομή μέχρι την προεδρική εκλογή, λέτε καλά έκανα και δεν μπήκα σε αυτή την κούρσα. Ήταν κάτι που λεγόταν ερήμην σας. Είπατε θα μπορούσα να έχω δοκιμάσει κι εγώ, γιατί αν κάποιος τότε κάτι μπορούσε να σας χρεώσει είναι ότι δεν είχατε χιλιόμετρα στον πολιτικό στίβο και βρέθηκε ένας άνθρωπος που δεν είχε καν κατοστάρι και εξελέγει. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καμιά διάθεση προσωπικής δικαίωσης. Η διαφωνία η οποία εκφράστηκε στα πλαίσια των οργάνων τότε της Κεντρικής Επιτροπής σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής και τον οδικό χάρτη που ενέκρινε τελικά η Κεντρική Επιτροπή, είχε μια διαφωνία πολιτικής ουσίας και όχι διαδικασίας. Είχα πει δηλαδή και τότε ότι θα έπρεπε να αποκρίνουμε τις πολιτικές, να ορίσουμε το ιδεολογικό και το προγραμματικό περίγραμμα και μετά οι πολιτικές να μας προσδιορίσουν τα πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υποχρεωμένος ως μέλος του κόμματος να σεβαστώ τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και συντάσσομαι απολύτως και είναι σεβαστές οι αποφάσεις αυτές. Η διαδικασία προχώρησε και εξελίχθηκε. Έχουμε νέο πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ, το Συμμαχία, τον Στέφανο Κασελάκη. Και υπό την έννοια αυτή, βεβαίως, οφείλουμε να κάνουμε σεβαστή την απόφαση των μελών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουμε πολλά ζητούμενα για το μέλλον και εκεί, κατά την άποψή μου, πρέπει να εστιάσουμε. Για λάτε να τα δούμε αυτά τα ζητούμενα. Είναι αυτά που θα θίξει το συνέδριο, η πλατφόρμα που ήδη έχει διαμορφωθεί. Είναι αυτά που προκύπτουν αναγκαστικά. Όταν, γιατί τίποτα δεν είναι στατικό στην πολιτική, τα πάντα έχουν μια δυναμική. Έτσι. Όχι μόνο δεν είναι στατικό, και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία είχε μιλήσει για ένα ιστορικό κύκλο ο οποίος έκλεισε για την αναγκαιότητα να υπάρξει μια νέα αρχή. Άρα βρισκόμαστε μπροστά στον ορίζοντα μιας επανεκκίνησης, ανασυγκρότησης, μιας επανίδρυσης, μιας νέας μεγάλης κυβερνώσας αριστεράς η οποία πράγματι μπορεί να απαντήσει και πρέπει να απαντήσει τα προβλήματα τα οποία είναι καθημερινά και να κάνει, αν θέλετε, και τελικά τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Δηλαδή, η υποχρέωσή μας είναι αυτή τη στιγμή, αφού ορίσουμε το ιδεολογικό, προγραμματικό και οργανωτικό μας στίγμα, να καταλήξουμε σε ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση και θα απαντάει με τρόπο αποτελεσματικό στα θέματα τα οποία προκύπτουν και από την καθημερινότητα, αλλά βεβαίως και τις γενικότερες εξελίξεις. Τώρα, αυτό είναι πράγματι μια δουλειά ενός συνεδρίου, και εκεί θέλω να σταθώ. Ακριβώς επειδή γίνεται μια νέα αρχή και ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε άλματα στο απόλυτο κενό, θα πρέπει να έχουμε στέρες βάσεις. Βεβαίως κρατάμε την παράδοσή μας, βεβαίως κρατάμε τις θετικές εμπειρίες της κυβερνητικής περίοδου, βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι και συνέδριο απολογισμού και αυτοκριτικής, για να δούμε ακριβώς τι έφταξε και φτάσαμε στην διπλή εκλογική ήττα, αλλά βεβαίως πρέπει να είναι και ένα συνέδριο προοπτικής. Να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα συνθέσει υπαρκτές διαφορές και ιδεολογικές και προγραμματικές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ από την Δυτική Συμμαχία, αλλά και ένα συνέδριο υπέρβασης των παλιών αντιθέσεων του παρελθόντος. Ένα συνέδριο το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες του μέλλοντος. Ξέρετε, αυτές οι ανάγκες δεν είναι αόριστες και θεωρητικές, είναι πολύ συγκεκριμένες. Για παράδειγμα, έχουμε το ζήτημα που αναφερθήκατε προηγουμένως της κλιματικής κρίσης. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ουδέτερο πολιτικά και μπορεί να το αντιμετωπίσει είτε η αριστερά είτε η δεξιά κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν είναι απλό ζήτημα διαχείρισης. Είναι ζήτημα πολιτικό το αν θα φροντίσεις να έχεις μια στελεχωμένη πολιτική προστασία. Είναι ζήτημα πολιτικό το αν θα έχεις μια εθνική αρχή που θα απαντά ως πολιτική προστασία στα καθημερινά προβλήματα με συντονισμό, με δράση, με δυνατότητες. Και τις υποδομές πρέπει να ξαναδούμε ακριβώς, και όλα. Έτσι. Ακριβώς. Κύριε Τεμπονέρα, αυτά τα πράγματα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσουν και στο συνεδριό μας. Εδώ, για να ξαναγυρίσουμε στο πολιτικό σκέλος του συνεδρίου, εδώ έρχεται όμως η θεωρία του αυγού και της κότας. Τι προηγήθηκε. Έτσι. Θέλω να πω, όλοι μιλούν επειδή πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή
στις προεδρικές εκλογές. 150.000 άνθρωποι μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να τα δούμε στην εξέλιξη τους τα πράγματα ως αλυσίδα, ήταν μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι. Μιλώ και για τους πολλούς καινούριους ψηφοφόρους που ήρθαν να προσθεθούν στους ήδη αρκετούς παλαιούς. Κάποιοι λένε ότι από μόνη του η κυριαρχία, από μόνη της η κυριαρχία του κυρίου Κασελάκη σε αυτές τις εκλογές θα φέρει σε ένα ποσοστό μια διεύρυνση. Εσείς λέτε ότι πρέπει να αποκτήσουμε μέσα από το συνέδριο τη νέα μας ταυτότητα, αφού αυτομαστιγωθούμε, κάνουμε την αυτοκριτική μας, δούμε τι έφτεξε, γιατί φτάσαμε στο 17% και μετά να δούμε πώς αυτό το νέο, τη νέα μας πλατφόρμα θα την επικοινωνήσουμε για να προσελκύσουμε. Ή θα πάνε και τα δυο μαζί. Νομίζω ότι ο ένας στόχος δεν αναιρεί το άλλο. Ο νέος πρόεδρος βεβαίως δεσμεύεται και αυτός από τις πολιτικές αποφάσεις που έχουμε πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα, από τις πολιτικές τοποθετήσεις, από τις αρχές μας. Από εκεί πέρα όμως, όταν κλείνει ένας περικός κύκλος, έχεις μια δυνατότητα να εγγράψεις στο πολιτικό φάσμα μια νέα πορεία. Άρα για να οριοθετήσουμε την πορεία μας αυτή, κατά την άποψή μου χρειάζεται ένα συνέδριο το οποίο θα βάλει τα προγραμματικά και ιδεολογικά θεμέλια. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάμε ότι στην αριστερά διαχρονικά έχουμε εκπαιδευτεί στο να μην στοιχιζόμαστε πίσω από πρόσωπα, στοιχιζόμαστε πίσω από αξίες, ιδέες, προγράμματα, αρχές. Βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν τον ρόλο τους στην ιστορία. Ο πρόεδρος είναι εκείνος ο οποίος δίνει τον τόνο. Ο πρόεδρος είναι εκείνος ο οποίος κρατάει την μπαγκέτα. Χαράσεις σε συνεργασία με τα συλλογικά μας όργανα την πολιτική γραμμή. Και από εκεί πέρα βεβαίως εμείς βλέπουμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πώς μπορούμε να συνθέτουμε προκειμένου να μπορούμε να απαντήσουμε στα προβλήματα με καλύτερο τρόπο. Άρα είναι μια παράλληλη διαδικασία που τρέχει συνεχώς. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του το 2013, εδώ και μια δεκαετία περίπου, ανέκαθεν ήταν ένας τόπος όπου συναντήθηκαν διαφορετικά ρεύματα της αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, των κινημάτων, της οικολογίας. Ήταν ένας τόπος συνάντησης ο οποίος δεν είχε πάντα μια ιδεολογική ομοιογένεια, όμως οι συνθήκες είναι πλέον διαφορετικές. Και εκεί ακριβώς είναι η αναγκαιότητα που προκύπτει το αμέσως επόμενο διάστημα, για να μην λέμε όλοι διαφορετικά πράγματα ή να μην ερμηνεύουμε καθένας τη δική του πραγματικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται, όπως αυτή την εκλαμβάνει. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τις διαφορές, με τη χρήσιμη πολυφωνία, με το χρήσιμο πλουραλισμό σε ένα μήνυμο πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα μας πάει ένα βήμα παραπέρα. Τώρα λίγο με έχετε μπερδέψει, γιατί βάλατε μια ενδιαφέρουσα διάσταση. Αν για κάτι καμαρώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακριβώς αυτή η πολυφωνία, αλλά και η δυνατότητα να εκφράζεται δημόσια αυτή η πολυφωνία. Χωρίς αυτό να τραυματίζει τους ιστούς σας. Τώρα λέτε κάτι διαφορετικό. Να τα λέμε, να τα βάζουμε κάτω όλα, αλλά δεν πρέπει να βγαίνουμε προς τα έξω, στην επικοινωνία που θα κάνουμε των θέσεών μας, για να μην τους μπερδεύουμε ενδεχομένως, τους πολίτες, πρέπει να βγαίνουμε με μια γραμμή. Με το ίδιο σύνθημα. Δεν μπορούμε να εκπέμπουμε διαφορετικά συνθήματα. Η πολυφωνία και ο πλουραλισμός είναι χρήσιμοι και χρήσιμες όταν γίνονται σε συντεταγμένες διαδικασίες. Από εκεί πέρα όμως την εκφορά του λόγου μας προς τα έξω πρέπει να έχουμε, επαναλαμβάνω, ένα μίνιμουμ κονσένσους, μια τουλάχιστον αποδοχή όσων λέμε και εκφορά τους με τον ίδιο τρόπο προς τα έξω, προκειμένου να είμαστε και αποτελεσματικοί και ομογενοποιημένοι. Άρα λοιπόν ο πλουραλισμός ναι είναι χρήσιμος. Εγώ είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι δεν είχαμε την απαραίτητη, αν θέλετε, εκφορά κατά ομογενοποιημένο τρόπο προς τα έξω των απόψεων και κυρίως στην προεκλογική περίοδο αλλά και προηγουμένως. Και αυτό, αν θέλετε, οφείλεται σε μια διαφορετική αντίληψη που υπήρχε ή σε ένα θολό πολιτικό στίγμα το οποίο το αναγνωρίζω ως παθογένεια και όχι ως κάτι για το οποίο πρέπει να καμαρώνουμε. Αυτή λοιπόν είναι η εποχή λοιπόν. Χρειάζεται ένα ιδεολογικό πλαίσιο συνεκτικό με τις απαραίτητες και ευρύχωρες απόψεις. Είναι, πρέπει η αριστερά μας να είναι πάντα ευρύχωρη για να μπορούμε να είμαστε προς τα έξω, αν θέλετε, πιο συντονισμένοι και πιο αποτελεσματικοί. Για άλλατε τώρα να πάρουμε τα σχόλια σας για τις πρώτες κινήσεις και αποφάσεις του νέου σας Προέδρου. Είναι φυσικό ο νέος επικεφαλής, ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει τους συνεργάτες εκείνους με τους οποίους θεωρεί ότι μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα και βεβαίως τα στελέχη αυτά είναι στελέχη τα οποία έχουν μακρά διαδρομή, έχουν κυβερνητική εμπειρία, έχουν διατελέσει σε αξιώματα, σε θέσεις, έχουν υπάρξει βουλευτές, έχουν υπάρξει
και έχουν δράσει μέσα στον κομματικό πολιτικό σχηματισμό. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια μικρή περίοδο χάριτος. Είναι ένας νέος πρόεδρος που θα πρέπει να διαμορφώσει και το επιτελείο για να μπορέσει ουσιαστικά να κρυφθεί την αμέσως επόμενη μέρα. Τον είδατε, συναντηθήκατε. Βεβαίως. Πώς σας φαίνεται, τον ξέρατε από πριν, από τη μάχη των εκλογών εννοώ? Ναι, ήταν μέλος της εκλογικής επιτροπής, στην οποία είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι επικεφαλής. Οπότε με τον Στέφανο Κασελάκη έχουμε συνεργαστεί άψογα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ενώ τις εκλογές που μεσολάβησαν, τις δεύτερες εκλογές, μάλλον μετά την πρώτη εκλογική ήταν. Άρα. Είναι ένας ευφυής άνθρωπος. Το πώς σας φαίνεται. Είναι ένας ευφυής άνθρωπος, είναι χαρισματικός όσον αφορά την επικοινωνία. Προφανώς υπάρχει μια πολιτική απειρία λόγω της μακράς διαδρομής και παρουσίας στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε και να στρατευτούμε προκειμένου να μπορέσουμε προς τα έξω να είμαστε με ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε θερμά. Και θα τα πούμε και εκεί στις παραμονές του συνεδρίου και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Τεμπενέρα.